Πόσο καιρό έχουμε να χτίσουμε PC? Όχι απλά θα χτίσουμε ένα σήμερα, αλλά θα χτίσουμε ίσως ένα από τα γρηγορότερα gaming PC που μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα. Ευχαριστούμε καταρχάς την Aorus που μας έστειλε όλα τα κομμάτια που χρειαζόμαστε για να το χτίσουμε αυτό το PC. Είναι ένα full Aorus PC build, μέχρι και το κουτί είναι Aorus. Τι θα κάνουμε? Πρώτα θα τα χτίσουμε όλα στο Aorus C500 Glass. Πρώτη φορά το βλέπω. Φαίνεται ενδιαφέρον το κουτάκι, θα το δούμε να χτίζουμε. Όλα αυτά θα χτιστούν στην Z790 Aorus Master μητρική, η οποία είναι ιδιαίτερα βαριά. Αναφέροντας ότι θα είναι ένα από τα πιο γρήγορα gaming PCs που μπορεί να χτίσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Θα βάζαμε τον 13900K της Intel μέσα. Μια χαρά, κουκλί. 13900K λοιπόν, ζω. Κάναμε review για την άλλη Z790. Νομίζω ότι την Master δεν την έχω δει, οπότε θα τη δούμε τη Master. Θα βάλουμε 32GB DDR5 στα 5200, αν δεν κάνω λάθος. DDR5, 5200, 32GB, Aorus Memory DDR5. Οκ, okay, 216R. Dual Channel. Για storage θα χρησιμοποιήσουμε 1TB NVMe Gen 4 των 7000S Prem, μάλλον η Premium, γιατί λέει και Premium εδώ πάνω. Για κάρτα γραφικών, σχεδόν την γρηγορότερη κάρτα της αγοράς, 4080, την κάναμε review, βίντεο εδώ. Εδώ βίντεο. Και όλα αυτά θα τροφοδοτήσουμε με το 1000W UD Gold, okay, που έχει και το καινούριο το connector για τις νέες κάρτες, και τον επεξεργάτη θα τον ψήσουμε με μια 360 Aorus Waterforce. Χωρίς να μακρηγορούμε ως συνήθως, πάμε να αρχίσουμε να χτίζουμε. Θα το κάνουμε guide, Θοδωρή, το χτίσω και θα το δείξω στο τέλος. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, τροφοδοτικό. Να το, αυτό είναι. Έχω κάνει ήδη μερικά τεστ με το συγκεκριμένο. Ωραίο είναι να έχει ο συγκεκριμένος connector που αναφέρουμε, είναι τούτος. Για να τροφοδοτήσουμε την κάρτα γραφικών της 4080. Το βάζουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό που προτείνω σε όλους σας όταν πάρετε καινούργιο board, CPU κλπ. Είναι να κάνετε το κλασικό χτίσιμο πάνω στο κουτί, ώστε να δείτε αν όλα παίζουν, αν αποστάρει το μηχάνημα αρχικά ή αν έχετε κάποιο θέμα. Γιατί δεν τα βάλετε στα κουτιά, μετά πρέπει να τα ξαναβγάλετε, αν έχουν πρόβλημα, χτυπά ξύλο και τα σχετικά. Οπότε, πώς θα γίνει αυτό? Ανοίγουμε την Aorus Master. Τι έχει μέσα? Οδηγίες, αυτοκόλλητα. Σοβαρά τώρα, γράψα σε σχόλια. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα σχόλια? Τα αυτοκόλλητα. Τα σχόλια τα έχετε χρησιμοποιήσει? Όπως τώρα που γράφεις, ρε Δημήτρη, έχω χρησιμοποιήσει τα αυτοκόλλητα. Μην είσαι περίεργος. Λοιπόν, η Master. Ω, βαριά. Και μόλις έπιασα γιατί είναι βαριά. Γιατί έχει από πίσω το armor τούτο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το LGA 1700. Έχουμε Dual Channel Mimi. Μπόλικα USB. Γιατί το κουτί είδα έχει και τέτοιο. Έχει αυτό το cool το eject, το κουμπί για την κάρτα γραφικών. Έχει το PCI Express, το τι είναι, το πεντάρι, κάτσε. Έχω μπερδευτεί ποιο είναι Gen 4 και ποιο είναι Gen 5 με τις καινούριες εκδόσεις των και των δύο των μεγάλων εταιριών, AMD και Intel. Οπότε κάτσε να θυμηθώ λίγο τι παίζει από συνδέσεις. Οπότε είναι PCI Express Gen 5 και το M.2 και το PCI Express. Θα ξεκινήσουμε καθιστώντας τον επεξεργαστή, τη μνήμη και τον SSD. Για να κάνουμε το SSD θέλω το μαγικό μου κατσαβιδάκι. Και αυτό Aorus. Αν έχει μείνει μπαταρία, παίζει. Η αλήθεια ότι έχω λίγο καιρό να το χρησιμοποιήσω. Πριν δω τι θα χρησιμοποιήσουμε, να δούμε με τι μοιάζει ο συγκεκριμένος. Παίζει να χρειαστεί να τον ξεγυμνώσουμε. Ενδιαφέρον. Διχάζουμε τώρα. Μπορώ να αφαιρέσω εντελώς το armor που είχε εδώ ο τέτοιος, η μητρική, και να το βάλω πως είναι. Τα άλλα NVMe, τα slots που έχει, η ψήξη που έχουν είναι και η ψήξη του τέτοιου, του chipset. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να βγάλω δύο βίδες και να το αφαιρέσω το τέτοιο, αυτή την ψήκτρα, αλλά ξέρεις τι, δεν πειράζει. Απλά θα αφαιρέσω αυτό την ασπίδα από εδώ. Το κάνω έτσι. Τι γίνεται, η μητρική έχει αυτά τα καινούργια συστήματα που γατζώνει ο M2. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να το βάλω όπως είναι. Οπότε να δω αν αφαιρείται όλο το σύστημα που γατζώνει. Προσπάθησα να διατηρήσω την ψύκτρα της του NVMe, γιατί μου φαίνεται cool, αλλά τώρα ή επειδή στη μητρική δεν το βρίσκω, έχει μόνο αυτό το συστηματάκι που είναι με γάτζο, ρε παιδί μου, το σύγχρονο. Και εδώ πέρα υποστηρίζει μόνο βιδάκι, αν θες να βάλεις τη δική του την ψύκτρα. Οπότε δεν
Δεν γίνεται να αφαιρέσω το τέτοιο και να κρατήσω αυτή την ψύκτρα. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι θα αφαιρέσουμε την ψύκτρα που έρχεται με τον NVMe. Ξέρω ότι δεν είναι ο πιο απλός οδηγός που έχετε δει για αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, αόριστα θα έπρεπε να το κοιτάξεις αυτό. Τουλάχιστον έχεις οδηγίες ή εύκολο τρόπο να αφαιρείς το συγκεκριμένο. Βλέπω 1, 2, 3, 4 βίδες και μετά κάτι περίεργο γίνεται εδώ πάνω. Ελπίζω να ξεβιδώνει. Για να δούμε τώρα, βγαίνει. Ναι, έχει την ψύκτρα εδώ και αυτό είναι εδώ NVMe. Στην ουσία. Αυτό είναι ο δίσκος. Οπότε, αυτό εδώ σας έλεγα πριν που μπαίνει και σκαλώνει. Επειδή είχε όλη αυτή τη διαδικασία εδώ πέρα και αυτή τη βίδα που θα έμπαινε στη μητρική, δεν παίζει. Οπότε, αφαιρούμε την κάτω την ψύκτρα, το προστατευτικό της κάτω ψύκτρας. Βάζουμε τον NVMe και λογικά αυτό θα σκαλώσει. Να το. Να και το κάνεις έτσι για να το βγάλεις. Στην ουσία. Α, περίμενε. Είναι σημαντικό αυτό να το βγάλετε. Έτοιμος. Ο Gen 5 μπήκε. Αφού είστε εδώ. Πάμε βάλουμε τον εξεργαστή. Ιδιαίτερα γνώριμη η διαδικασία. Έχει αλλάξει λίγο το σχήμα στο καινούργιο το LG το 1700. Η φιλοσοφία είναι η ίδια. Για ακόμη μια φορά έχουμε επαφές πάνω στον επεξεργαστή και τα πινάκια πάνω στη μητρική. Ανοίγουμε το μπράτσο και κάνουμε στην άκρη το καπάκι. Στη συνέχεια θα δείτε ότι έχει κάποιες εγκοπές πάνω στον επεξεργαστή, όπως έχει και κάποια κομμάτια πάνω στη μητρική. Αυτά μπαίνουν με έναν τρόπο. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα βελάκι εδώ, αλλά στη μητρική επάνω δεν έχει βελάκι. Οπότε, τοποθετεί το επεξεργαστή. Φαίνεται, Θοδωρή, που έχουν μπει εγκοπές πάνω στα πλαστικά και αυτά. Ωραία. Στη συνέχεια, κλείνετε το καπάκι. Τέλος πάντων, πετάγεται μόνο του. Να πατηθεί εδώ, είναι λίγο διαφορετικό. Να κρατήσει αυτό το σιδεράκι το καπάκι και στη συνέχεια κλείνεται. Και το γατζώνεται στη μητρική. Στην συνέχεια, πάμε να ανοίξουμε τη μνήμη. 32 GB, 5200, 216. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε ψύκτρα η οποία είναι υδρόψυξη, δεν θα πιάνει πολύ χώρο επάνω, δεν είναι αερόψυξη, δεν μας νοιάζει το ύψος των μνημών, αν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλού προφίλ. Είναι μέτριες. Έχω καιρό να δω μνήμες χωρίς RGB. Πάμε στη μητρική, θα δούμε και το άλλο. Έχει όλα τα slot. Λέει DDR5 α1, α2, β1, β2. Και έχει δύο brackets που λένε first, που λέει στην ουσία αυτό. Να κατοικηθούν πρώτα. Κοιτάμε η εγκοπή πάνω στη μητρική να είναι στο ίδιο σημείο που είναι και στη μητρική, στη μνήμη, συγγνώμη, και συνέχεια κάνετε, πιέζετε και στις δύο πλευρές να κλείσουν αυτόματα τα αυτάκια. Και επαναλαμβάνουμε και στο άλλο το σλότ. Έτοιμο. Επειδή έχουμε τον 13900K, δεν έρχεται μέσα με ψύκτρα, αλλά έχω μια ψύκτρα από 12η γενιά. Θα το βάλω τώρα στα γρήγορα να δω ότι ποστάρει. Και στη συνέχεια συνδέουμε τροφοδοτικό στο 12πινο της μητρικής και τα 2 8πινα του επεξεργαστή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ανοίγουμε τροφοδοτικό και τώρα αυτό που θέλω να δω μόνο στην ουσία είναι αν θα μείνει αναμένο κάποιο από το κουμπάκι του CPU και της μνήμης. Μπορώ να συνδέσω οθόνη για να δω τι γίνεται, αλλά δεν χρειάζεται. Επίσης μας βολεύει, η Master έχει on button, οπότε πατάμε, ανάβει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τσεκάρει CPU. Είναι αναμένο το λαμπάκι του CPU. Α, έχει και error code. Ωραία, δεν βρίσκει VGA. Είμαστε καλά, μπορούμε να το συνομολογήσουμε. Οπότε το κλείνω, αφαιρώ την ψύκτρα αυτήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να το συνομολογήσουμε στο κουτί. Λοιπόν, C500 glass. Για να το δούμε. Α! Δες, πριν τα ανοίξω καν. Έχει κανονικό mount, για την περίπτωση που θα το κάνουμε εμείς. Έχει οριζόντιο mount κοντά στη μητρική και μακριά από τη μητρική. Και μάλιστα είναι και τριπλά. Θα το ξεκινώσουμε μία και θα αρχίσουμε να το χτίζουμε. Έχει φίλτρο από κάτω για όλη τη τέτοια. Έχει φίλτρο μπροστά. Δες το εδώ, ρε. Από μπροστά ανοίγει το καπάκι και έχει φίλτρο μαγνητικό. Μπροστά. Και το από πάνω επίσης θα ανοίξω τώρα. Έχει αυτό το καπάκι. Έχει διάφορα ωραία στοιχεία. Φαίνεται αυτό το texture που έχει εδώ πάνω. Και επίσης έχει ένα. Τάμπα όρους που βγαίνει το μαγνητικό φίλτρο που έχει και από πάνω. Θα βγάλω και τον μπροστά το tempered glass που έχει. Είναι slide και βγαίνει μπροστά. Ωραία, το οποίο είναι γυαλί που είναι σε μεταλλική βάση πάνω. Ωραία, δεν είναι κακό το σχέδιο. Θα το δούμε μετά που θα το ξεκινήσουμε και τελώς. Έχει πάνω χώρο για 360 άνετα και έχει και ένα καλό κενό. Αν θες να βγάλεις ανεμιστηράκι προς τα πάνω, λογικά θα γίνεται. Αυτό με τα mounts έχει ενδιαφέρον. Έχει εδώ καπάκια για να κρύβεις τα καλώδια. Θα το δω πώς θα δουλέψει αυτό το πράγμα. 320 άρια μπροστά. Μοιάζουν με RGB γιατί βλέπω δύο καλώδια βγαίνουν. Πάνω έχει power button reset, τα audio jack in out, type-C και δύο USB... USB 3 φαίνεται από τα δοντάκια. Και για να δούμε από πίσω τι γίνεται, στο σημαντικό κομμάτι. Α, ok. Α, RGB hub. Α, ναι, γιατί ανέφερε μέσα ότι έχει τις αόρους στο τέτοιο. Το RGB σύστημα της αόρους έχει παντού αυτά τα scratch, έτσι δεν τα λένε. Για τέτοιο δύο θέσεις για SATA SSD που δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε. Κάτω έχει κλουβάκι για full size δίσκους
και να φανταστώ ότι αυτό είναι το, τα, οι βίδες μας κλπ. Έχει και hub, εκτός από RGB hub, έχει και hub για φανάκια, το οποίο είναι PWM, που συνδέεται στη μητρική και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι έχει ένα header, το οποίο λέγεται CPU fan. Το CPU header πηγαίνει σε ένα από τα φανάκια. Οπότε λέω να το αγνοήσω και το CPU θα το, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ψύκτρα, την υδρόψυξη. Θα την ξαπλώσω κάτω, θα βάλω τη μητρική, θα βάλω το τροφοδοτικό. Λοιπόν, αυτό που προτείνω όπως πάντα είναι πριν ξεκινήσει να βιδώνει τη μητρική, να βρείτε ποιες είναι οι σωστές βίδες που θα βιδώσουν στη μητρική. Αυτό που πρέπει να κοιτάξετε είναι να δείτε που... Ωραία, είναι βαριά η άτιμη. Που είναι οι τρύπες της μητρικής για να βιδωθούν στο κουτί και να δείτε ότι τα standoffs. Έτσι λέγονται. Πάνω στη μητρική είναι στα ίδια σημεία. Κάνουμε ένα δοκιμαστικό εδώ πέρα και βλέπουμε ότι όλα είναι στο σωστό σημείο. Οπότε το βγάζω για να κάνω τη... Λοιπόν, παίρνω από αυτά. Yeah. Ναι, σωστό. Κομπλέ. Δεν ξέρω. Για... Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι καμιά φορά ότι αν είναι πολύ λεπτό τα πάσα, είναι πολύ λεπτά τα πάσα στο standoff, στη μητρική, και είναι πολύ χοντρή βίδα και το βάλεις, μετά για να το ξεβιδώσεις πρέπει να βγάλεις μαζί και το standoff, που σημαίνει ότι αν κάνεις γκάφα πρέπει να θαρρύσεις πάλι όλη τη μητρική. Οπότε, ξέρεις τι, δοκίμασέ το να είσαι σίγουρος ότι είναι σωστή η βίδα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η μητρική έχει το... την ασπίδα πίσω και οι τελευταίες μητρικές πολλές την έχουνε, αλλά ρίξε εκεί μια ματιά, οπότε... Ωραία. Λοιπόν, κομπλέ. Μπήκανε. Επόμενο βήμα, λέω να βάλω τροφοδοτικό και μετά θα πάμε στην ψύκτρα. Θα πάμε στο κομμάτι εδώ του τροφοδοτικού που έχει αυτό το cool σύστημα που αφαιρείς αυτό το bracket, βιδώνεις το τροφοδοτικό πάνω και μετά το σμπρώχνεις όλο μέσα. Περνάμε το σπαγγέτι μέσα. Βρίσκουμε το σοκουλάκι που λέει PSU, που είναι οι χοντρές βίδες του κουτιού στην ουσία. Παίρνουμε 4 από αυτές. Ωραία, και το κάνουμε slide μέσα. Ωραία. Τώρα. Λέω να κάνουμε το εξής. Θα περάσουμε τη τροφοδοσία. Α, εντάξει, έχουμε αρκετό χώρο στο κουτί, οπότε ευτυχώς θυμήθηκα. Πριν πολλές φορές, αν δεν έχετε πολύ χώρο στο κουτί, όχι όπως αυτό το κουτί δηλαδή, για την επάνω τροφοδοσία του επεξεργαστή, ίσως να χρειαστεί να τα συνδέσετε νωρίτερα, πριν βιδώσετε κάτι μητρική. Τώρα, επειδή είμαστε μια χαρά εδώ, θα τα περάσω τώρα. Τα καλώδια της τροφοδοσίας αυτής, την τρυπούλα που είχε εδώ πολύ άνετη, και θα συνδέσω. Γενικά αυτά τα δύο είναι συνήθως τα πιο ενοχλητικά καλώδια που μπορεί να συνδέσει σε ένα PC, αλλά εδώ είμαστε πολύ καλή φάση. Αν το θυμόμουν αφού έβαζα την υδρόψυξη, εντάξει, θα είχα μια άλλη κουβέντα τώρα, αλλά το θυμήθηκα. Τροφοδοσία επεξεργαστή, κρύβουμε και το καλώδιο εδώ όμορφα, να μας ενοχλεί. Στη συνέχεια, το 24πινο το περνάω από εδώ και το καπακώνουμε. Μετά θα περάσω και την τροφοδοσία της κάρτας γραφικών, η οποία θα έρθει από εδώ λογικά. Και το επόμενο εκνευριστικό κομμάτι είναι να συνδέσω το front panel, το audio του κουτιού, το οποίο είναι περασμένο από πίσω, φέρω από εδώ αν δεν κάνω λάθος. Μπούμ, εδώ κάτω. Μετά θα χρησιμοποιήσω ένα από τα δύο, αν δεν κάνω λάθος, USB 3 που έχει εδώ μπροστά, για να βάλω αυτό. Έλα. Εδώ. Μετά έχουμε το Type-C το καλωδιάκι, που έχει λογικά connector η μητρική ακριβώς δίπλα από το SATA 3. Και μετά έχει power button, reset, hoodoo κλπ. Τα οποία είναι τέρμα κάτω αριστερά στη μητρική. Για το front panel θα χρησιμοποιήσω τις Gigabyte το... Έλα, αυτό που σας λέω κάθε φορά, κάπως το λένε, έχουν το μεταξύ όνομα G-connector. Βάζεις πρώτα καλωδιάκια μέσα σε αυτό. Τώρα δεν έχουμε πάρα πολύ χώρο, οπότε θα το κάνουμε εδώ. Βρίσκουμε εδώ το power switch, HDD, CI, power, ωραία. Αν δεν λέει ποιο είναι το SYN, εδώ έχει ένα βελάκι, ξέρεις ποιο είναι το SYN, οπότε power SYN. Δεν έχει σημασία το power συγκεκριμένα. Αλλά κλικ, το βάλαμε μέσα. Είναι η φάση που νομίζω ότι δεν κάνεις τίποτα ενώ συνδέεις όλα αυτά τα μικρά καλωδιάκια, αλλά σιγά σιγά γίνεται δουλειά. Λοιπόν, στη συνέχεια από πίσω είμαστε εδώ τώρα. Μου έχουν μείνει RGB, που θα χρησιμοποιήσω το κάτω το RGB connector της μητρικής. Εδώ. Λοιπόν, έχει το 12V και το addressable. Χρησιμοποιώ το 12V σε αυτή την περίπτωση. Μετά έχουμε ένα fan connector, το οποίο είναι απλά για να παίρνει, από ό,τι κατάλαβα, μία εντολή. Θα το βάλω σε ένα από τα κάτω, δεν θα το βάλω στο CPU, γιατί εκεί θα βάλω την ψύκτρα μου. Και τελευταίο κομμάτι, χρειάζεται ένα SATA τροφοδοσία, για να πάρει τροφοδοσία το RGB Hub και το Fan Hub του κουτιού. Οπότε όλα αυτά τα φανάκια που έχει μέσα στο κουτί αυτή τη στιγμή, που είναι 4 στο σύνολο,
περνάνε μέσα από το fan hub της, του κουτιού και συνέχεια παίρνουν από ένα, από ένα μόνο τέτοιο της, έλα, από ένα PWM connector της μητρικής. Ξέρεις τι έμεινε, η ψύκτρα και η κάρτα γραφικών. Οπότε θα συμμαζέψω λίγο τα καλώδια εδώ πίσω. Παραλίγο Θοδωρή να τρομάξω, άνοιξα την, τις οδηγίες ψύκτρας. Και αυτό που πρέπει να δείτε είναι πριν βάλετε τη μητρική στο κουτί, άμα πρέπει να βάλετε βάση από πίσω για στήριγμα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται. Ευτυχώς όμως έχει αρκετό καλό άνοιγμα από πίσω, ώστε μπορώ να το κάνω και με τοποθετημένη τη μητρική στο κουτί. Θα ήταν καλό fail αυτό τώρα. Μου μοιάζει με Isetek τα παλιά και νομίζω είναι. Γιατί έχει αυτό το σύστημα, το θυμάστε αυτό με τα δοντάκια, τα κρακ-κρουκ. Ωραία. Ανοίγω και ξεκινάω να. Δεν θα κάνω τρελό guide όσον αφορά το... την εγκατάσταση της ψύκτρας. Μιλάω για guide, ενώ δεν είναι guide αυτό το βίντεο. Για να δούμε τι χρειάζεται. Πρώτον, RGB. Πολύ σημαντικό. Ωραία, ένα RGB έχουμε πάνω, έτσι και αλλιώς είμαστε ok. Θέλει μια SATA τροφοδοσία, πολύ καλό γιατί έχουμε. Η ψύκτρα είναι τούτη και είναι όντως Isetek φάση ή μοιάζει γιατί είναι το ίδιο σύστημα που μπαίνει. Έχει ένα micro USB για τη σύνδεση με τη μητρική. Και να δούμε τώρα ποια βάση πρέπει να βάλω από πίσω, έτσι ώστε να... Και έχει και τα τρία φανάκια τα 120 άρια. Θα ξεκινήσουμε με την... να βάλουμε το back panel για να φύγει αυτό το κομμάτι και μετά θα δούμε πώς θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Φυσικά υποστηρίζει όλα τα... Έχει και AMD και Intel και παλιότερους Intel, γιατί ο 1700 έχει διαφορετικό κομμάτι και αυτό αλλάζει... Το Intel mounting bracket συγκεκριμένα είναι τούτο και αλλάζει η απόσταση στην ουσία αν είναι LG 1700 και είναι από τα παλιότερα. Για να δούμε. Το συγκεκριμένο δεν είναι για 1700, είναι για... τα παλιότερα, οπότε τα ανοίγουμε. Βιδώνουμε από την άλλη πλευρά αυτά τα βιδάκια και μετά πάνω σε αυτά θα βιδωθεί η ψύκτρα. Εδώ είμαστε. Ναι, είμαι, χαίρομαι πάρα πολύ που συγκεκριμένη μητρική με τόσες ψύκτρες γύρω-γύρω έχουμε βάλει υδρόψυξη. Τώρα έχουμε ασφαλίσει το back panel εκεί. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, τώρα θα βγάλω την ψύκτρα και θα δω με ποιο τρόπο πρώτον συνδέονται τα φανάκια στην ψύκτρα, αν το κάνουμε push, pull και όλα αυτά τα σχετικά. Θα προτιμούσα να το κάνουμε push για να είναι όμορφο, γιατί είναι RGB από ό,τι είδα τα φανάκια. Ωραία, οπότε μαζί με, το, με τους σωλήνες έρχονται και τα καλώδια, που είναι καλή φάση. Που σημαίνει ότι, ναι, γιατί έχεις τροφοδοσία εδώ, αφού έρχονται όλα εδώ, γιατί να μην πάνε και αυτό από εδώ. Έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, αρέσει άωρους, φαίνεις όλα τα καλώδια από πίσω που θα είναι στο πίσω κομμάτι του κουτιού αυτό, ωραία. Για ποιο λόγο έχεις βάλει τροφοδοσία να είναι από κάτω και να μην έρθει και αυτό από εδώ πάνω. Με όλα τα καλώδια από πίσω. Όπως και το USB που θα βγαίνει από εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω θα είναι... Λοιπόν, έτσι... Όχι να είναι ίσια το πουλί. Οπότε θα μπει έτσι αυτό. Α, γυρίζει το πουλί. Τέλεια. Μην στραβώσουν και τα φινάκια. Α, οκ. Οπότε, καλή φάση. Το σκεφτήκανε. Για να κοιτάει πάντα ίσια το πουλί, οπότε... Οπότε μπορώ να το βάλω και από την άλλη. Ωραία. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα βιδώσω τα φανάκια σε push στο τέτοιο, στην ψύκτρα και μετά θα την περάσω. Οπότε, ανοίγουμε τα φανάκια. Εντάξει. Γιατί έκανα παύση. Θα προτιμούσα να είναι ίδια με το κουτί, αλλά εντάξει. Τώρα δεν μπορούμε το... Και τώρα έχουμε να βιδώσουμε 3-4 12 βίδες. Συνήθως προτιμώ όταν το βιδώνω πάνω να είναι σε push, γιατί είναι πιο εύκολο να... Στην ουσία έχεις θερμολογήσει όλη την ψύκτρα με τα φανάκια και στο τέλος απλά βιδώνεις όλη την ψύκτρα στο κουτί. Ενώ στην περίπτωση που έχεις pull πρέπει να βιδώσεις ανάμεσα κουτί, φανάκι και ψύκτρα με μία κίνηση που είναι, εντάξει, είναι πιο ενοχλητικό ή πιο δύσκολο. Ουφ! Κουραστικό το PC building. Λοιπόν, έχουμε γελέμι, είμαστε εδώ. Έβαλα τα φανάκια όλα, τα βίδωσα, με τα καλώδια τους να πηγαίνουν προς τα πίσω. Βίδωσα στη συνέχεια την ψύκτρα πάνω στο κουτί, κομπλέ χώρι για 360. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και στη συνέχεια, πέρασε από πίσω όλα τα καλώδια, όπως και τα RGB, έχει ένα κομμάτι... Λοιπόν, φέρνει τρία καλώδια να συνδέσει κατευθείαν τα φανάκια ψύκτρα και φέρνει μετά ένα RGB αρσενικό, το οποίο συνδέεται daisy chain στην ουσία, από το ένα φανάκι στο άλλο, οπότε το RGB τα δίνει όλα η ψύκτρα. Τώρα πρέπει να συνδέσουμε, να βάλουμε την ψύκτρα στον επεξεργαστή, αφού βάλουμε πάστα, να τροφοδοτήσουμε που έχει ένα SATA, την SATA τροφοδοσία, και στο τέλος να το συνδέσουμε με USB 2, δυστυχώς καλώδιο που έχει. Οπότε, πάμε να κάνουμε αυτά που ανέφερα μόλις. Αποφάσισα
να μπει. Πώς αποφάσισα, να μπει έτσι. Θα μπει έτσι αυτό. Μια χαρά, δεν είναι. Και τα ισόλυνες δεν φαίνονται άσχημα. Και η τροφοδοσία θα βγει από εδώ από πίσω κατευθείαν. Και θα βάλω και το USB. Εύκολα, το οποίο βγαίνει από πάνω. Πάστα. Μας έδωσε μια πάστα για όρους. Α, είδες. Αυτά είναι τα βιδάκια στην ουσία που βιδώνουν πάνω σε αυτά τα βιδάκια. Για να. Σωστά είναι. Ωραία. Δεν έχω ιδέα είναι καλή πάστα. Θα μάθουμε. Α, έπεσε πολύ η πάστα. Και βιδώνουμε στα βορτά. Να σφίξει καλά η πάστα από κάτω. Εντάξει, αυτό και με το χέρι γίνεται, αλλά έχει πολύ μικρά. Πολύ μικρά βιδάκια έχει η συγκεκριμένη ψύχτρα. Πολλές φορές βάζουν έτσι λίγο πιο χοντρά. Μπορείς να τα πιάσεις με το δάχτυλο. Δεν το καθάρισα κιόλας. Επίσης, δες το δωρε. Μπορείς να το γυρίσεις στο πουλί. Αλλά εντάξει, μας κάνει εδώ. Ωραία. Τώρα έχουμε εδώ. Μας έχει βγάλει μια τροφοδοσία SATA και το USB 2. Αυτά θα τα ρουτάρουμε από πίσω. Το 60% των καλωδίων εδώ πίσω είναι για τα RGB πλέον. Τι να πω. Ξέρεις τι έγινε μόλις. Τελειώσαμε, έχει να βάλουμε την κάρτα. Α, όχι. Και συνδέουμε το USB 2 που χρειάζεται ψύκτρα σε έναν από τους headers που έχει κάτω η μητρική. Και με αυτό έμεινε η κάρτα γραφικών και τελειώσαμε. Να αναφέρω κάτι για την κάρτα γραφικών. Το έκανα πριν που κανόνιζα τα καλώδια εκτός κάμερας. Λοιπόν, από πίσω έχει περασμένο αυτό. Έχει δύο τα τέρμα πάνω slots σε ίσια και για τα υπόλοιπα έχει περασμένο αυτό. Και στην αρχή αγχώθηκα γιατί η μητρική από το δεύτερο slot και κάτω αρχίζει. Έχει τη θύρα για την κάρτα γραφικών. Και νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να την βάλω οριζόντια γιατί δεν έχω PCI Express 4. Καλά το είπα, PCI Express 4 Riser που είναι το καλώδιο το έξτρα. Αλλά ευτυχώς μέσα το κουτί έχει αρκετά έξτρα μπρακετάκια, οπότε αν το αφαιρέσεις αυτό, χρησιμοποιείς το πίσω κομμάτι για οριζόντιες κάρτες. Οπότε ήδη κανόνισα εδώ τρία slots για να βάλω την κάρτα γραφικών από το δεύτερο και μετά και έχω και την τροφοδοσία την καινούργια την PCI Express. Παίζει να μην χωράει. Πλάκα κάνω, το κουτί είναι αρκετά μεγάλο, απλά είναι το αστείο. Λοιπόν, α! Είδες, νόμιζα είναι τρεις, είναι δύο. Οπότε, μιας και το διαφήμισα πριν. Ωραία, φέρνουμε το κτίνος εδώ πέρα, ανοίγουμε το μπρακετάκι. Ωραία, φίλε. Γέμισε. Τελευταία λεπτομέρεια, το καινούριο καλώδιο, το οποίο, α, είδες, όταν έκανα τα reviews της 4080 και της 4090, δεν είχαμε νέα για το τι γίνεται με αυτό το connector που καίει και οι κάρτες κλπ. Στην ουσία, το βασικό είναι όλα καλά. Προσέχετε όταν το κουμπώσετε στην κάρτα να έχει κάνει κλικ μέχρι μέσα. Αν το αφήσετε, γιατί οι επαφές είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο που αν δεν κάνουν τέλεια επαφή, αν δεν έχει μπει μέχρι μέσα, δημιουργείται αντίσταση που δημιουργεί θερμοκρασία που λιώνει πλαστικό. Οκ, κανονίστε να έχει κάνει καλό κλακ και είμαστε έτοιμοι. Να το κλείσω εντελώς, το οποίο είναι κακή τύχη, και μετά να πατήσω να αποστάρει. Αυτό πλάκα έχει αυτή η λεπτομέρεια, Μ' άρεσε. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά τώρα δεν είμαι λάτρης. Επειδή πώς πηγαίνει ο αέρας τώρα, μπαίνει από μπροστά, ωραία, και φεύγει προς τα πάνω, έτσι πως το κάναμε. Οπότε αυτό είναι λίγο άχρηστο, αλλά δεν είναι πολύ λεπτό. Για να είμαι ειλικρινής, στο δικό μου σύστημα, εγώ θα το αφαιρούσα αυτό. Αλλά τώρα το αφήνω, δεν πειράζει. Αν δούμε ότι θα έχει θέμα με το airflow, θα το βγάλουμε. Πίσω καπάκι. Να αναφέρω ότι έχει πάρα πολύ καλό χώρο για καλώδια πίσω, γιατί απλά μπήκε. Ούτε πίεση χρειάζεται, ούτε να κάτσω πάνω του. Και η τελευταία λεπτομέρεια. Έτοιμο. Το συνδέσαμε, έφερα λίγο την οθόνη πιο κοντά εδώ πέρα. On τροφοδοτικό, παίρνει ρεύμα, καλή αρχή. Άναψε κανένα λαμπάκι εκεί. Ακούω την ψύκτρα να λειτουργεί. Ακούω τα φανάκια να γυρνάνε. Βλέπω τα φανάκια να RGBιάζουνε. Απλά πώς τα ρε. Δεν έχω μικρολόγιο συνδεμένο. Πάμε να το βάλουμε παιχνίδια να παίζουμε όλη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την κάρτα με αυτόν τον επεξεργαστή έχουμε κάνει τεστ. Τα reviews 4080 και 4090 πάνω κάτω ήταν αυτό το setup. Απλά δεν ήταν μέσα σε αυτό το κουτί. Οπότε πηγαίνετε να δείτε το review του 4080. Αν θέλετε να δείτε πώς πάει αυτό το μηχάνημα. Έξτρα πληροφορίες για τα κομμάτια στην περιγραφή. Αυτό μπορείς να κάνεις εσύ, να πατήσεις εδώ, να κάνεις subscribe στο κανάλι και εδώ να δεις ένα βίντεο που σου προτείνει το YouTube ή ο Θόδωρος. Τρία βίντεο. Στην περιγραφή είναι όλα τα κοινωνικά δίκτυα, όπως και στα σχόλια είναι εκεί που μπορείς να αφήσεις την άποψή σου. Κάντε όλα κλικ ταυτόχρονα. Γεια σας.